Οι άνδρες του πολεμικού ναυτικού που υπηρετούν στην υπηρεσία Φάρων είναι αυτοί που έχουν σήμερα την αποστολή διαφύλαξης της ναυτικής κληρονομιάς της χώρας μας, συντηρώντας το συνολικό του φαρικού δικτύου στις ελληνικές θάλασσες. Ταξιδέψαμε μαζί τους μέχρι τη Σύρο, όπου λίγο έξω από το λιμάνι της Ερμούπολης βρίσκεται ο πρώτος φάρος του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, το Γαϊδουρονήσι. Πρόκειται για τον παλαιότερο και ψηλότερο φάρο, ο οποίος εκτός της τεράστιας ιστορικής αξίας του, συνεχίζει να λειτουργεί χάρη στις προσπάθειες των φαροτεχνητών και φαροφυλάκων του πολεμικού ναυτικού. Οι 120 πέτρινοι παραδοσιακοί φάροι που ανήκουν στο ελληνικό φαρικό δίκτυο και κατασκευάστηκαν μετά την Επανάσταση του 1821 δίνουν το στίγμα της Ελλάδας και την περίοπτη θέση που κατήχαν ανέκαθεν στη χώρα μας και στην παγκόσμια ναυτική ιστορία. Τη διαφύλαξη αυτής της κληρονομιάς έχουν και οι άνδρες του πολεμικού ναυτικού που υπηρετούν στην υπηρεσία Φάρων. Η πραγματικότητα είναι ότι επιχειρούμε περί τις 30 μέρες σε κάθε αποστολή μας και στην ουσία προσεγγίζουμε και συντηρούμε περί τους 150 με 160 φάρους. Συγκεκριμένα η αποστολή του πλοίου αυτή η περίοδο είναι η εκτέλεση συντήρησης του φαρικού δικτύου στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Ο Καραβόγιανος είναι το πλοίο του πολεμικού ναυτικού που φέρει το όνομα του θρυλικού πυρπολιτή της Επανάστασης του 21 και την αποστολή να μεταφέρει υλικά και προσωπικό της υπηρεσίας Φάρων. Μαζί με το πλήρωμα του πλοίου φαρικών αποστολών του πολεμικού ναυτικού, ταξιδέψαμε στο Αιγαίο για να συναντήσουμε την ιστορία. Φτάσαμε μέχρι τη Σύρο. Εκεί, περίπου 2 ναυτικά μίλια από την είσοδο του λιμανιού της Ερμούπολης, βρίσκεται το Γαϊδουρονήσι. Μια ακατοίκητη νησίδα γης, στην οποία δεσπόζει ο πρώτος φάρος του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Αγέροχος και επιβλητικός, ο φάρος Γάιδρας όπως ονομάζεται, υψώνεται 68 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αποτελώντας ένα εκπληκτικό μνημείο που αψήφισε τη φθορά του χρόνου. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τα εξηγήσω. Μόνο που σκεφτόμαστε ότι ο φάρος λειτουργήσε πρώτη φορά το 1847, ξεκινήσαν εργασίες κατασκευής 1843, ενεργοποιήθηκε και δούλεψε πρώτη φορά το 1847, μόνο που δουλεύουμε σε ένα τέτοιο μνημείο πλέον και είναι ακόμα σε λειτουργία, μας προξενεί πολύ ωραία συναισθήματα. Είναι ο πιο παλιός και ταυτόχρονα ψηλότερος φάρος του ελληνικού φαρικού δικτύου. Είναι ο πρώτος με περιστρεφόμενο μηχανισμό στο Αιγαίο και το μέγεθος και η εμβέλειά του τροφοδοτούσαν για χρόνια τη λαϊκή αφήγηση ότι η λάμψη του διακρίνονταν ακόμη και μέχρι τη Σμύρνη. Για μας προσωπικά που κάνουμε αυτή τη δουλειά είναι κάτι το υπέροχο, γιατί είμαστε, νιώθουμε και εμείς όμως ότι είμαστε κομμάτι σε αυτό το πολιτιστική κληρονομιά των κτηρίων και καταφέρουμε να τα συντηρούμε και να τα επισκευάζουμε έτσι να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν αξιόπιστα. Πλησιάζοντας την είσοδο του φάρου, δέως καταλαμβάνει τον επισκέπτη αφού αντικρίζει ένα μνημείο που συνδέεται απευθείας με την πρώτη περιοδία του βασιλιά Όθωνα στα νησιά του Αιγαίου το 1833. Η ιδιότητά μου είναι μαζί με το υπόλοιπο συνεργείο της υπηρεσίας Φάρων να κρατάμε ζωντανά αυτά τα κτίρια. Εδώ που βρισκόμαστε στην ίσο Γαϊδούρη, όπως και ονομάζεται και ο φάρος, ο συγκεκριμένος φάρος που είναι πέτρινος Γαϊδούρη. Ισμένος από πέτρα και μάρμαρο, ο κυλινδρικός πύργος 29 μέτρων παραμένει ακέραιος μέχρι σήμερα, αποτελώντας θαυμάσιο δείγμα αρχιτεκτονικής εποχής. Στην κορυφή του βρίσκεται ο πυρσός, που στις μέρες μας λειτουργεί πλέον με ρεύμα και συντηρείται από τους φαροτεχνίτες του πολεμικού ναυτικού. Βρισκόμαστε στο φάρο Γάιδαρο. Ήρθαμε να κάνουμε επιθεώρηση και συντήρηση των φωτιστικών μηχανημάτων, των συσσωρευτών και των καλωδιώσεων. Χρειάστηκε να κάνουμε ανακαλωδίωση λόγω φθορών, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει και να λειτουργεί αξιόπιστα ο φάρος.